από τις πιο γνήσιες λαϊκές φωνές αυτή τη στιγμή στη χώρα μας και σε κάθε της εμφάνιση επικρατεί πανικός. Η Πάολα, που έχει καταφέρει να κερδίσει την αγάπη του κοινού και τον σεβασμό των συναδέλφων της, απαντάει σε όλα όσα θα θέλαμε να ξέρουμε για εκείνη σε μια συνέντευξη από Καρδιάς, την Ελεονόρα Μελέτη και τον Δρόμο 89,8. Πολλά έχουν ακουστεί για τα κιλά της, με τους κακοπροαίρετους να λένε πως αντιμετωπίζει προβλήματα διατροφικής διαταραχής. Τι λέει όμως η ίδια? Είμαι λεπτή και δεν πάσχω από νευρική ανορεξία, όπως λένε οι περισσότεροι. Χαίρομαι που το θίγεις, γιατί θα σε πήγαινα και σε αυτό. Όχι, τρώω λίγο όπως έτρωγα πάντα στη ζωή μου από μωρό, μέχρι τώρα που δεν είμαι πια μωρό. Τρώω λίγο. Μου φτάνει. Γυμνάζεσαι? Καθόλου, ποτέ. Δεν σ' αρέσει γενικώ η γυμναστική? Όχι, βαριέμαι κιόλα. Είμαι λίγο τεμπέλα, αλλά το πρωινό. Απλά δεν θα φάω αυτό τη μαρμελαδίτσα με το βουτυράκι και τέτοια. Μπορεί να φάω κανονικό φαγητό. Κοτόπουλο με πατατήρια στο φούρνο. Είσαι τρέλος. Δεν διστάζει να παραδεχτεί πως έχει κάνει πλαστική. Και γιατί όχι, αν χρειαζόταν, θα ξανά έκανε. Παραδέχτηκες ότι έχεις κάνει μόνο μία. Και αυτή για δικούς λόγους και πολύ καλά έκανες. Και φαίνεται κιόλας, δεν είναι θέμα. Καταρχάς θεωρείς ότι είναι πλαστικές επεμβάσεις ταμπού? Όχι, εγώ νομίζω ότι αν κάτι κάποια στιγμή αλλάξει στο πρόσωπό μου ή στο σώμα μου και δεν είναι πια όμορφο, νομίζω ότι ναι, θα κάνω κάποια πλαστική. Δεν καταλαβαίνω γιατί. Είσαι από τις γυναίκες που τα πάνε καλά με τον εαυτό τους? Δηλαδή τη θηλυκή σου πλευρά την αναγνωρίζεις? Ναι, εντάξει, είμαι σούπερ με τον εαυτό μου. Παντρεύτηκε μικρή γιατί ερωτεύτηκε παράφορα και το πιο σημαντικό πλάσμα της ζωής της είναι η κόρη της Παολίνα που γέννησε όταν ήταν μόλις 17 ετών. Δεύτερο τάξη ηλικίου δούλευα ήδη. Πήγαινα και βαμμένη έτσι από τη δουλειά, δεν ξέρανε οι καθηγητές μου. Σε λέγε, ρωτάγανε. Μου λέγε μια καθηγήτρια που είχα φιλόλογος, μου λέγε ανόητη. Πώς είσαι έτσι βαμμένη, μου λες, σκέφτεσαι από τα μπουζούκια. Αλλά δεν ήξερε ότι πραγματικά ήμουν. Τι της απαντούσες? Γελούσαν οι συμμαθητές μου, το ξέραν, αλλά δεν φανέρωνε ποτέ κανείς, ας πούμε. Εντάξει, μετά μάθαν. Μετά έφυγα κιόλας, δηλαδή τρίτη ηλικίου νομίζω πρέπει να πήγα 2 μήνες μαζεμένα όλα και όλα. Και έφυγα και μετά γνώρισα αυτόν που παντρεύτηκα. Τον οποίο μισούσα αρκετά. Η αλήθεια είναι πως εγώ δεν τον γούσταρα καθόλου τότε. Και μετά από πόσο καιρό παντρευτήκατε? Μετά από λίγους μήνες. Και με τον γούσταρα θα τον είχες παντρευτεί πριν να γνωρίσεις? Έφαγα λοιπόν καψούρα και μετά έκανα μωρό. Η κόρη σου πόσο χρόνο είναι? 10. Είναι 10 χρόνια. Οπότε ουσιαστικά εσύ μου είπες πριν ότι είσαι 11 χρόνια στο τραγούδι. Ναι, ένα χρόνο πριν την κάνω, τότε ασχολήθηκα και με το τραγούδι. Έχετε έρθει τώρα όλοι μαζί εδώ Αθήνα? Όχι, τώρα είναι πάνω με τη μαμά. Γιατί τη φέρνεις εδώ? Ακόμη, σε λίγο. Σοβαρός, να έχει χιούμορ φυσικά, να είναι ευαίσθητος και πολύ 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 φιλότιμος, διαφορετικά θα φύγω. Ευτυχισμένη είμαι, περνάω όμορφα, δεν φτάνουν αυτά. Είσαι εκτιτική, είσαι ζηλιάρα, είσαι εκδηλωτική, είσαι τρυφερή, είσαι... Αν να πω να πάμε τόσο, για σένα. Εκτιτική δεν είμαι. Ζηλιάρα νομίζω, όλοι οι φίλοι μου λένε πως δεν είμαι, εγώ λέω ότι οκ, ζηλεύω. Ψεύτικα είναι τα χνάρια σου και από τα μάτια σου
Η Πάολα είναι ήδη 11 χρόνια στο τραγούδι και είναι επιλογή της να μην προβάλλει την προσωπική της ζωή. Με τη δημοσιότητα πώς θα πας? Πολύ άσχημα. Γιατί? Νομίζω δεν ταιριάζει καθόλου στο χαρακτήρα μου όλο αυτό το πράγμα. Στηρίζω την ψυχή μου στο τραγούδι. Όχι όμως τη ζωή μου στη δουλειά αυτή. Mm-hmm. Κατάλαβες. Mm-hmm. Δεν με ενδιαφέρει. Με ενδιαφέρει, αλλά το λέω ότι δεν θα γίνει και τίποτα αν κάτι αλλάξει. Ούτως ή άλλως δεν ήμουν, όπως είπαμε και πριν, από αυτούς που κυνήγησα, χρησιμοποίησα οποιοδήποτε μέσο για την οποιαδήποτε επιτυχία. Πήγαινα απλά να κάνω αυτό που αγαπούσα. Και χρόνο με το χρόνο, δουλειά με τη δουλειά, κατάλαβα ότι και έτσι όπως το κάνω με όλη μου το είναι, αυτό αποδίδει. Αν παρακολουθείς τηλεόραση? Και ναι και όχι. Και αν παρακολουθείς, τι παρακολουθείς? Για να πω την αλήθεια, βάζω ταινίες. Mm-hmm. Βλέπω Χατζη Χρήστο, βλέπω, έχω διάφορες. Ελληνικό κινηματογράφο, ναι. Είσαι αδυναμία. Ναι, 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 πολύ. Κάποιες φορές σίγουρα βλέπω και τηλεόραση. Βλέπω, ας πούμε, εσάς. Αλήθεια. Ναι, αλήθεια βλέπω. Γίνε μαζί μου ένα, γίνε μια αγκαλιά. Και το κορμί μου γέρνα, έρωτα και φωτιά. Γίνε μαζί μου ένα, ζήτα μου ό,τι θες. Δεν θα πω αντιρρήξεις, μην έχεις ενοχές. Η Πάολα, μιλώντας στην Ελεονόρα Μελέτη, για πρώτη φορά απαντάει σε όλους όσοι κυκλοφόρησαν για εκείνη ανέκδοτα, που μιλούν για ζωοτροφές, σκύλους και πολλά άλλα. Ρε, σταματήστε, φτάνει με τα αστεία με την Πάολα. Αρχίζω και χαλιέμαι. Την ξέρω από κουτάβι. Σκυλί που γαυγίζει δεν δαγκώνει, λένε. Αλλά εγώ καλού κακού δεν κάθομαι πρώτο τραπέζι πίσω στο μαγαζί που τραγουδάει η Πάολα. Γέμισε ο δρόμος με αφήσει τη Πάολα. Τι έγινε, χάθηκε πάλι? Όποιος ξαναπειράξει την Πάολα θα έχει να κάνει μαζί μας. Υπογράφουν ο Πλούτο, ο Ρέξ, η Λάση, ο Ρανταπλάν και τα 101 σκυλιά της Δαλματίας. Η γνωστή λαϊκή τραγουδίστρια παραδέχεται πως δεν γέλασε ούτε στιγμή με αυτά όταν έφτασαν στα αυτιά της, καθώς τα θεωρεί τελείως άστοχα. Απλά πριν μιλήσουν αυτοί που μιλάνε για τα σκυλάδικα και καλά, να βουτήξουν λίγο τη γλώσσα τους στο μυαλό τους. Γιατί αυτά τα τραγουδία τα τραγουδίσαν οι μεγαλύτεροι καλλιτέχνες της Ελλάδος. Κατά βάθος σε ενόχλησε κάτι? Ξέρεις, δεν μπορώ να πω ότι με ενόχλησε, αλλά ούτε και ότι μ' άφησε και τελείως αδιάφορη. Θέλω να πω πως αυτό δεν αφορά εμένα, δεν το βρήκα καθόλου εύστοχο, γιατί νομίζω ότι η ταυτότητα του καλλιτέχνη είναι ο δίσκος του. Δεν έχω τραγουδήσει ποτέ βαρύ λαϊκό τραγούδι. Τελευταία μεγάλη της επιτυχία το τραγούδι «Κράταμε», όπου πριν λίγες ώρες κυκλοφόρησε και το νέο της βίντεο κλιπ. Η Πάολα προσπαθεί με τον αισθησιακό της χορό να τον πείσει να μείνει και το τραγουδάει «Κράταμε». Κλείσε τα μάτια σου και φύλαμε τώρα, μη χάσου ούτε ένα λεπτό. Κράταμε λίγο ακόμα, φωτιά στο σώμα και ζάλι στο μυαλό μου. Ο τρόπος που λυκνίζεται έχει κάνει πολλούς να πιστέψουν πως έχει περάσει ώρες κάνοντας μαθήματα χορού. Η αλήθεια είναι ότι και σε αυτό είναι αυτοδίδακτη. Δεν έχω κάνει ποτέ χορό, απλά... Και έβαλε φωτιά στις πίστες τραγουδώντας για την αμαρτία. Το αμαρτωλό, το φυλακί σου, πάνω στο λαιμό μου, ραβασακί σου. Όλα. Το αμαρτωλό, το μερακί σου, την καρδιά μου κάνει ζητιανακί σου. Με ένα
καυγά, η γνωστή τραγουδίστρια ζητά από τον καλό της να την αφήσει ησυχή να συνεχίσει τη ζωή της. Σε αυτό το κλιπ την βλέπουμε να αλλάζει συνεχώς στυλ, μέχρι που στο τέλος φορά γαμπριάτικο. Όλα τραγουδάει με πάθος το κομμάτι «Φταίς» και όλο το γυναικείο κοινό συμφωνεί μαζί της. «Φταίς που όλα τελειώσαν εδώ και μείνε τον ηρωμίσω που δεν καταλάβες στιγμή πως η ζωή μου είσαι εσύ». Σε μία από τις πιο σεξ εμφανίσεις της εκλίπ, η Πάολα ροκάρει και τραγουδά «Γίνε μαζί μου ένα». «Γίνε μαζί μου ένα».